Τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της εξακολουθεί να δίνει η 22χρονη Μαρία, η μοναδική επιζήσασα από την παρέα των νεαρών που το πρωί του Σαββάτου χάθηκε στην άσφαλτο της Κρήτης. Η κατάστασή της εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή. Όμως η πορεία της υγείας της παραμένει σταθερή και αυτό είναι ένα ισχνό θετικό βήμα με τους γιατρούς της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων να προγραμματίζουν την 5η νέα αξονική τομογραφία που θα καθορίσει και τα επόμενα βήματά τους. Λίγες ώρες μετά το σπαρακτικό τελευταίο αντίο στα τρία νεαρά παιδιά, το Εργατικό Κέντρο Χανίων με επιστολή του στην επιθεώρηση εργασίας ζητά να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρονται να εργάζονταν σε κέντρο κοινωνικών εκδηλώσεων, αναδεικνύοντας μία ακόμη διάσταση με φόντο την τριπλή τραγωδία. Καταρχήν να εκφράσουμε την συμπαράστασή μας στις οικογένειες που χάσαν τα παιδιά τους και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τη Μαρία μας. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει χαρακτηριστικά: τα θύματα του παραπάνω δυστυχήματος επέστρεφαν μετά από πολλή ώρη εργασία σε γνωστό κέντρο εκδηλώσεων του νομού μας. Για το εργατικό κέντρο, για εμάς τους εργαζόμενους, πρόκειται ξεκάθαρα για εργατικό ατύχημα. Από ό,τι φάνηκε μετά το τραγικό ατύχημα αυτό, τα παιδιά που ήταν σε αυτοκίνητο που είχαν το ατύχημα, ήταν εργαζόμενοι, είχαν σχολάσει από ένα κέντρο διασκεδάσεως. Εκείνη την ώρα, 9 η ώρα το πρωί. 5 τα ερωτήματα που ζητά να απαντηθούν μέσα από τους μηχανισμούς ελέγχου η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Χανίων, ανάμεσά τους αν τα θύματα εργάζονταν νόμιμα στην επιχείρηση και κάτω από ποιες συνθήκες, όπως για παράδειγμα αν τηρούνταν το ωράριο εργασίας. Στην περίπτωση της 22χρονης, όπως ο κύριος Μανολικάκης υπογραμμίζει, το ωράριό της φαίνεται πως ήταν 7 το απόγευμα με 3 τα ξημερώματα. Γνωρίζουμε ότι έχει γίνει ήδη. Έχουν γίνει κινήσεις από την πλευρά της επιθεώρησης εργασίας και της τεχνικής και της κοινωνικής για να δουν αν ήταν ασφαλισμένοι. Δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα βέβαια ακόμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ασφαλισμένοι ήταν από τις 7 μέχρι τις 3, γιατί είχαμε σε επικοινωνία με τους οικείους του συγγενείς της, κάποιους συγγενείς, ότι ήταν ασφαλισμένη η κοπέλα που είναι στο νοσοκομείο στην εντατική. Ακόμη πιο αμήλικτα είναι τα ερωτήματα για τον 15χρονο Αλέξανδρο, καθώς ο νόμος ορίζει πως ένας ανήλικος μπορεί να εργάζεται με βιβλιάριο εργασίας ανηλίκων και μέχρι τις 10 το βράδυ. Δεν έπρεπε να δουλεύει, γιατί μέχρι τις 10 η ώρα είναι οι ανήλικοι να δουλέψουν το βράδυ. Και αυτοί πρέπει να έχουν ειδική άδεια, δεν ξέρω αν έχει ειδική άδεια, το ψάχνουν και αυτοί οι αρμόδιοι ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Για το κατά πόσο εργαζόταν εκεί ο Δέντρο. Και βέβαια 1000% δεν έπρεπε να ήταν εκεί. Αν εργαζόταν πραγματικά, δεν έπρεπε να εργάζεται. Γιατί έχουμε περάσει το 10 η ώρα πλέον. Οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί καλούνται να δώσουν απαντήσεις για το τι προηγήθηκε σε αυτό το τελευταίο μεροκάματο. Είναι ωστόσο κοινό μυστικό πως η υπερεργασία στο ζενίθ του καλοκαιριού και υπό το βάρος των ελλείψεων εργατικού δυναμικού καλπάζει σε πολλούς εργασιακούς κλάδους.